Μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μόραλη, καλή σας ημέρα. Καλές γιορτές να πω. Καλημέρα κύριε Τέμνο και εσάς και στους κρατές. Καλές γιορτές έχουμε διαγωνίσει καλά. Λοιπόν, ο Πειραιά... Είναι αλήθεια ότι νομίζω είμαστε αρκετά καλά έτσι, φωτισμένοι και λαμπεροί ως πόλη. Το θέλαμε αυτό και την περσινή χρονιά και την φετινή, για να δίνουμε ένα μήνυμα ψυχαίρεμα σε αυτό που μας έχει γίνει με την πανδημία τα τελευταία κοντά δύο χρόνια. Και νομίζω το επιτυχάνουμε να δίνουμε και στους πειραιώτες αλλά και στους επισκέπτες έτσι ένα αισιοδοξία. Φώτισαμε αρκετά καλά την πόλη, δεν είναι μόνο ο φωτισμός όμως και ο στολισμός. Θα έλεγα ότι είναι και η σειρά εκδηλώσεων που έχουμε, όχι μόνο στο κέντρο στις γειτονίες του Πειραιά, ώστε σε κάθε σημείο της πόλης να μπορούμε να έχουμε έτσι χαμόγελα για τα παιδιά, χαμόγελα για τους μεγαλύτερους, να έχουμε κάποιες μέρες δηλαδή γιορτινές. Μαζεύεται κόσμος, κάνετε εκδηλώσεις, πείτε μας λίγο και γίνονται και εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη του Πειραιά. Μαζεύουμε κόσμο πάντα με μέτρα, πάντα με μέτρα για να είμαι ειλικρινής και προσπαθούμε να τηρήσουμε όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την πανδημία. Αλλά ναι, έχουμε την Κυριακή, παραδείγματος χάρη, έχουμε το Σαν Ταράν. 9.30 το πρωί τρέχουμε όλοι τη μένη Άγιοι Βασίλειδες. Είναι κάτι το οποίο κάναμε για πρώτη φορά πρόπερση. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν πάνω από 1.000 πειραιώτες και μεγάλη. Θα το παραλάβουμε φέτος. 23 του μηνός έχουμε την κόκκινη νύχτα και κόκκινη μέρα, θα έλεγα. Θα είναι ανοιχτά μαγαζιά μέχρι το βράδυ στον Πειραιά και θα έχουμε πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Χορευτικά, ξυλοπόδαρους, συναυλίες, φιλαρμονικές κ.ο.κ. Έχουμε το χωριό των Ξωτικών στην πλατεία Αλεξάνδρας από αύριο σε πλήρη λειτουργία με το μεγαλύτερο παγοδρόμιο στην Ελλάδα, θα έλεγα, για τους μικρούς φίλους μας. Είχαμε το Kids Festival την περασμένη Κυριακή και αναβάλαμε το Σάββατο, γίνεται μεθαύριο λόγω καιρού, που ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση στην πλατεία Αλεξάνδρας πάλι για μικρά παιδιά και το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Είναι πολλές εκδηλώσεις. Κάποιοι μπορεί να τις βρει στο christmasinpaireus.gr για να ενημερωθεί για όλες τις εκδηλώσεις. Έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο, έχουμε στα Καμίνια, έχουμε στο πρώτο διαμέρισμα, έχουμε σειρά εκδηλώσεων. Παραλαμβάνω, είναι ένα 20ήμερο που η πόλη φοράει τα γιορτινά της και νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη, όχι μόνο οι πειραιώτες και όλοι οι Έλληνες και θα έλεγα όλοι οι πολίτες στον κόσμο που περνάνε αυτή τη δύσκολη κατάσταση με την πανδημία. Υπάρχει και ένα πολύ συμβολικό κτίριο το οποίο στολίζεται για δεύτερη χρονιά, δεσπόζει στον Πειραιά, δίνει και το μήνυμα της επόμενης μέρας για τον Πειραιά και, ναι, θα έλεγα, και είναι και επί της ουσίας και μια δέσμευση η οποία υλοποιείται. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό ούτε από την πολιτική ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση να υλοποιούνται δεσμεύσεις. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Έτσι, επιτυγχάνουμε δύο πράγματα με τη συνεργασία με τους φορείς και εμβληματικά κτίρια της πόλης μας. Με την αντιδήμαρχο και σύζυγό στην κυρία Ζαρακίλη από πέρσι σχεδιάσαμε. Αντιδήμαρχο, ναι, σύζυγο την έχω χάσει τη δύο χρόνια τώρα, αλλά θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό, κύριε Δήμαρχο. Πάντως, πραγματικά η αντιδήμαρχο είχε πριν την ιδέα ακριβώς να συνεργαστούμε και με τους φορείς της πόλης, με σημαντικούς φορείς της πόλης και εμβληματικά κτίρια, ώστε να βοηθήσουμε και εκείνη στο φωτισμό και στη λάμψη της πόλης. Και το πετύχαμε και πέρσι, φέτος νομίζω ακόμα περισσότερο. Το νούμερο ένα εμβληματικό κτίριο του Πειραιά μετά το Δημοτικό μας θέατρο είναι ο Πύργος, ο οποίος, όπως έχουμε ξαναπεί, 45 χρόνια ανενεργός σημάδι ισοστρέφειας, πλέον ανακατασκευάζεται, είναι ένα σημάδι αισιοδοξίας και αναγέννησης του Πειραιά. Άρα με την Πειραιώς Tower, δηλαδή την EBRD, την Ευρωπαϊκή Επενδύσεων, την TIMAN και την Πρωτεία της Εθνικής, προχωρήσαμε σε ένα, θα έλεγα, εξαιρετικό φωτισμό του πύργου. Φαίνεται πρώτο από κάθε άκρη της Αττικής, θα έλεγα. Αλλά δεν είναι μόνο ο πύργος, είναι πολλά κτίρια, πολλοί φορείς συνεργάστηκαν μαζί μας, εταιρείες οι οποίες έχουν δουλέψει και δουλεύουν με το Δήμο, ώστε καθ' να συμβάλλουν. Και νομίζω είναι μια πετυχημένη συνταγή, τη βελτιώσαμε από πέρσι φέτος. Πιστεύω του χρόνου απελευθερωμένοι, θέλω να πιστεύω την πανδημία, θα κάνουμε ακόμα και σημαντικά πράγματα. Αρέσει τους πειραιώτες, τους αρέσει η πόλη τους να πρωταγωνιστεί σε αυτά τα ζητήματα και νομίζω πραγματικά προσπαθούμε κι εμείς και είμαστε σε καλό δρόμο σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ωραία. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μάλλον και ένα έργο το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαν αγκαλιάσει και πάρα πολύ οι πειραιώτες. Το βρήκατε βεβαίως εσείς. Μιλώ για το τραμ. Το ερώτημα είναι το εξής. Θεωρείτε ότι μπορεί να συνεισφέρει στο να δημιουργήσει συνθήκες καλύτερες για τον Πειραιά σε ό,τι αφορά την κίνηση, ό,τι αφορά τα καταστήματα, ή θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο το κληρονομήσατε και δυστυχώς θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό? Θεωρώ, είναι πιο κοντά στη δεύτερη άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι κάτι θα αποτελεί για το τραμ. Δεν πιστεύω θα λύσει ουσιαστικά προβλήματα και μπροστά στην ταλαιπωρία που πέρασε η πόλη, ειδικά το τέλειο μέρισμα για 7 χρόνια και παραπάνω για 8 χρόνια, θα έλεγα, μια σκαμμένη περιοχή ολόκληρη. Θα πρέπει πραγματικά το τραμ να περάσει πολύ καιρό για να το αγαπήσουν δυστυχώς οι πειραιώτες. Θα το παλέψουμε όμως δημοτική αρχή και εμείς να ξεπεράσουμε αυτή την κακή εικόνα του βίντεο διαμερίσματος σε αυτή τη σκαμμένη και ταλαιπωρημένη πόλη και να πάμε στα θετικά. Έχει θετικά το τραμ, χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Η συγκεκριμένη διαδρομή, κατά την άποψή μου, δεν ήταν η πιο χρήσιμη. Όχι όλα αυτά, κάποιες ανάσεις πληροφοριακές, κάποια λίγα αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο θα τα γλιτώσουμε. Και νομίζω μαζί με το μετρό που ξεκινάει τον Ιούλιο θα έχουμε πλέον ένα πλήρες κοινωνιακό δίκτυο που θα δώσει ανάσεις, επαναλαμβάνω, στο πληροφοριακό του Πειραιά. Δεν θα το λύσει.
ούτε το τραμ, ούτε το μετρό εντελώς. Γιατί είμαστε μια πόλη τεκνοδομημένη, μια πόλη με το κεντρικό λιμάνι της χώρας, μια σημαντικό. Πόλη που γίνονται επενδύσεις και έρχονται και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή τα εργοστάσια Παστράτη πλέον δουλεύουν 7.000 άνθρωποι. Αυτοί κάπως κατεβαίνουν. Στον πύργο θα δουλέψουν 2.000 άνθρωποι. Στη Χροπή που θα κάνει η κυβέρνηση στην Πειραιώς θα κατέβουν 2.000 εργαζόμενοι. Όλοι αυτοί κάποια μέσα χρησιμοποιούν μεν, αλλά χρησιμοποιούν και αυτοκίνητά τους. Κύριε Δήμαρχε, σε αυτό το κομμάτι υπάρχει κάποια μελέτη? Γιατί αλήθεια είναι ότι όλοι έρχονται στον Πειραιά, δηλαδή είναι περισσότεροι οι δρόμοι που οδηγούν προς τον Πειραιά από αυτούς που βγαίνουν από τον Πειραιά. Γιατί πράγματι υπάρχει το λιμάνι, πράγματι γίνονται επενδύσεις, πράγματι έρχονται εταιρείες. Η κεντρική κυβέρνηση σας έχει πει αν υπάρχει και κάποιο σχεδιασμό για να υπάρχουν και μεγάλα έργα υποδομής, δρόμοι που να φεύγουν από το λιμάνι, υπογειοποιήσεις και ούτω καθεξής? Υπάρχει αυτό κάποια μελέτη? Αυτό που συζητάμε και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα δυστυχώς, αλλά θα το πιέσουμε και εμείς και ως Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια και οι βουλευτές μας θέλουν να ψήφουν στο πλάι μας. Ακριβώς το που είπατε, την υπογειοποίηση των γραμμών του Ισάβα, το Καραϊσκιά και μέχρι το λιμάνι. Θα δώσει μια σημαντική ανάσα, μια κυκλοφορία προς το λιμάνι και μια κυκλοφορία, μια λωρίδα κυκλοφορία προς το λιμάνι έξτρα και μια εξόδο από το λιμάνι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτές τα παλιά φαρονικά έργα θα γίνονται μια γέφυρα η οποία θα έφυγε πάνω από το λιμάνι και θα έφυγε στο πέραμα. Είναι έργα τα οποία δυστυχώς δεν γίνανε και δεν νομίζω ότι τελείωσα φάση μπορούν να γίνουν, γιατί για μένα προσκόμαστε και δημιουργούμε προσδοκίες του έφυγε. Νομίζω όμως τραμ μετρό και υπογειοποίηση των γραμμών του ΙΣΑΠ, το οποίο δεν είναι πλήρη ακόμα, επαναλαμβάνω, στο νέο ΕΣΠΑ, ενώ υπάρχει μια κουβέντα με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και με την κυβέρνηση γενικότερα και επαναλαμβάνω, θέλω να πιστεύω τελικά θα ενταχθεί και αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα δώσουν μια πολύ σημαντική ανάσα, συν πώς θα πρέπει και η νοοτροπία η δικιά μας να αλλάξει λίγο, κύριε Τζένο. Δηλαδή πρέπει να σχεδιάζουμε στην λογική ότι δεν θα παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Διότι αν δεν αλλάξουμε και εμείς λίγο τις συνήθειές μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από τα μεγάλα έργα. Ο κόσμος απεσιάζεται. Όπως είπαμε, στον Πειραιά υπάρχει μια κινητικότητα πολύ μεγάλη, το γνωρίζουν φίλοι και εχθροί. Στον Πειραιά κάτι γίνεται, κάτι κινείται και κινούνται πολλά. Νομίζω το πλαίσιο όμως του προβλήματος νούμερο ένα πρόβλημα που αναφέρεται στο κυκλοφοριακό, αυτά τρία μπορεί να γίνουν. Τραμ, μετρό και υπογειοποίηση γραμμών, την οποία θέλω να πιστεύω θα την πετύχουμε για αυτήν. Θα πιέσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Είστε και να ταλαιπωρήσετε και εσείς, οπότε πρέπει να πιέσετε. Εννοείται. Συγχαρητήρια για τις εκδηλώσεις. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Και να συμμετέχουν όλοι. Και να έρθουν και άνθρωποι εκτός του Πειραιά. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αλλά από τον χρόνο που θα έχουν τελειώσει και οι σημαντικές αναπλάσεις της πόλης, θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι πραγματικά να καλέσουμε όλου έλεγαν να έρθουν στον Πειραιά να διασκεδάσουν και να περάσουν. Γίνεται μια καταπληκτική δουλειά στο μικρολίμανο. Η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή και σε μερικού μήνε πραγματικά θα είναι ένα στολίδι, ένα σημείο αναφορά για όλο το λεκανοπέδιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέργκερ. Εγώ σα ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλέ.